Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα αρχίσουμε μια νέα σειρά μέχρι να βγει το FA21 που θα λέγεται τα upgrades που στο FA21, δηλαδή θα έχουμε αυτό το επεισόδιο θα έχει τα πιο μεγάλα upgrades που πιστεύω εγώ θα γίνουν στο FA21. Το επόμενο μπορεί να έχει τα downgrades, το επόμενο προβλέψει για κάποιους παίχτες, κάτι τέτοιο, ελπίζω να καταλάβατε. Οπότε σε κάθε επεισόδιο θα έχουμε μια εντεκάδα. Σήμερα είναι τα πιο μεγάλα upgrades, πιστεύω αυτοί θα είναι, θα εξηγήσω πόσο πιστεύω θα πάνε. Επίσης, συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο χτες, θα κάνω σήμερα διπλό, αυτό και τα πρώτα λεφτά rewards του 21. Ωραία, πάμε. Χέντερσον, πρώτη κάρτα. Πήγε χτες στη United, τον έβαλε κιόλας η EA. Πιστεύω, επειδή πήγε και σε μεγάλη ομάδα, πιστεύω θα πάρει ένα μεγάλο upgrade, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά με τη Σέλη φέτος. Πιστεύω πρέπει να πάρει ένα συν 6 σίγουρα. Οπότε πιστεύω μπορεί να πει 80 έως 81 rating, ένα συν 6 με συν 5 πιστεύω θα το άξιζε του Χέντερσον. Οπότε αυτή είναι η πρώτη κάρτα, ελπίζω να βγω σωστός. Πάμε στη δεύτερη κάρτα, ο οποίος είναι ο Βαν Μπισάκα. Αυτός δεν πάρει και τόσο μεγάλο upgrade, αλλά θα πάρει, ειδικά με να το ανέβει το defending. Πιστεύω πρέπει να πάρει ένα συν 3 τουλάχιστον, να πάει 82 rating. Αυτό είναι ένα πολύ καλό upgrade. Και αυτά για τον Βαν Μπισάκα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Διάγκο Κάρλος. Έχει πάρει Τότς. Γενικά ήταν ο πίσω του Βέικος, οπότε μπορεί να τον κάνει και ο πι για να έχει μεγάλο rating για το F21 για να χρησιμοποιείται. Πήρε το Champions League, όχι πήρε το Europa League με τη Σεβίλη. Πήγε Champions League, βγήκε τέταρτη η Σεβίλη. Μια πολύ καλή χρονιά και για τη Σεβίλη και για τον Διάγκο Κάρλος, οπότε ήταν και βασικός, οπότε πιστεύω πρέπει να πάρει ένα συν 3. Οπότε πιστεύω ήταν καλό να πάρει μια 82 rating κάρτα στο 21. Πάμε στον επόμενο που είναι ο Ράμος. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά το Ράμος. Πάρα πολλές special κάρτες στο FIFA κιόλας. Παίζει και ρόλο αυτό. Οπότε πιστεύω βοήθησε τη Real, έβαλε πολλά γκολ. Οπότε θα του άξιζε ένα 91 πιστεύω. Θα το άξιζε. Όχι 89 φυσικά. 90 ή 91. Το 90 πιστεύω. 91 πιστεύω είναι το κατάλληλο για το Ράμος. Μία από τις καλύτερες χρονιές του. Βοήθησε η Ρεάλ να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν τα πήγε τόσο καλά στο Champions League. Αλλά ένα 91 θα το άξιζε του Ράμος. Και θα είναι και ο οποίος πιστεύω στην αρχή του FIFA 21 όπως κάθε χρόνο. Οπότε πάμε στο left back μας που είναι ο Ρεγκυλόν. Και αυτός με τον Diego Carlos πήρανε το Europa League, πήγανε Champions League. Πάρα πολύ καλός και αυτός. Είχε και το Τσκάρτα και με Ενφόρν νομίζω. Οπότε θα το άξιζε πιστεύω ένα 82 με 83. Ένα συν 2 θα το άξιζε πιστεύω. Σαν τον Diego Carlos πιστεύω πρέπει να έχουν ίδιο rating αυτοί οι δύο. Οπότε αυτό. Και ο Ρεγγυλόν πρέπει να πάρει ένα συν 2 ή ένα συν 3. Δηλαδή 82 rating ή 83. Ωραία, πάμε στο Τσιμίκα. Ο οποίος θα πάρει πιστεύω ένα upgrade μεγάλο γιατί πήγε για Liverpool, πήγε σε μια μεγάλη ομάδα, δεν τον έχει βάλει ακόμα το FIFA. Πιστεύω πρέπει να πάει ένα 77, πιστεύω το άξιζε. Οπότε πιστεύω ένα συν 5 που είναι μεγάλο upgrade. Το rating δεν είναι και τόσο μεγάλο, αλλά το upgrade είναι πολύ. Πιστεύω ένα συν 5 θα το άξιζε το Τσιμίκα, 77 rating, μια χαρά, ή 76, 75, κάπου εκεί θα ήταν μια χαρά για το Τσιμίκα και θα ήταν και usable για τις αρχές. Παραβάνει πάρα πολύ usable πιστεύω Τσιμίκας. Θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στην αρχή του F21. Οπότε πάμε στο Χέντερσον, ο οποίος σήκωσε και την Premier League φέτος. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ήταν και στους προτινόμενους για να βγει παίχτης της Premier League. Νομίζω ο δεύτερος ή τρίτος τερμάτισε πίσω από τον De Bruyne. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά ο Χέντερσον, η καλύτερη της καριέρας του. Πιστεύω θα το άξιζε ένα 85 σίγουρα. Οπότε πιστεύω ένα συν 2 θα το πάρει 100% ή 85 ή 86. Πιστεύω εγώ θα του δίνα ένα συν 3, οπότε πιστεύω θα είναι 86 ο Χέντερσον στο FIFA 21. Πιστεύω θα είναι μια χαρά καταπληκτική σεζόν για τον αρχηγό της Liverpool. Οπότε πάμε στον Μπενζεμά, ο οποίος μετά από τις μέτριες χρονιές που έκανε μια καταπληκτική χρονιά φέτος με τη Ραλ. Πιστεύω το αξίζει ένα συν 2 100%, οπότε πιστεύω ή 89 ή 90 θα το άξιζε. Ένα συν 2 ή ένα συν 3. Πιστεύω ήταν καλό για τι αρχέ, αν και ποτέ δεν είναι πολύ usable ο Μπενζεμά. Οπότε πιστεύω ένα συν 2 θα το άξιζε ένα συν 3. 89-90 rating για τον Μπενζεμά. Μπενιντέρ, ο οποίο θα είναι, αν είναι όπω φέτο, θα είναι πολύ OP στο FIFA.
Πιστεύει ήταν πρώτο σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα, οπότε και στην πραγματικότητα είναι καλό. Όχι μόνο στο FIFA. Οπότε πιστεύω θα του άξιζε ένα συν 2, θα έλεγα όχι κάτι παραπάνω, ένα συν 2 πολύ γενναιόδωρο upgrade. Οπότε πιστεύω ότι ο Μπενιντέρ στο 21 θα πρέπει να είναι 85 rating. Ωραία, πάμε στις δύο τελευταίες κάρτες. Πάμε πρώτα στο Haaland, ο οποίος φέτος έχει πάρει πάρα πολλές special κάρτες, έχει κάνει καταπληκτική χρονιά, μόλις 20 χρονών. Ήταν 73 στην αρχή της σεζόν, 79 τώρα, οπότε θα πάρω το rating που πήρε από το χειμώνα, οπότε θα πω 79. Πιστεύω ότι το έξε ένα 83 σίγουρα, 83-84, εγώ θα έλεγα 83, 84. Οπότε ένα συν 4 το άξιζε, 83 rating εγώ αν θα τον έκανα το Haaland. Πιστεύω να βγει ο σωστός, πιστεύω κάπου εκεί δεν ούτε λιγότερο, περισσότερο μπορεί 84. Πιστεύω μπορείς να του βάλεις λιγότερο, οπότε 83 rating για μένα πρέπει να είναι ο Haaland. Πάμε στο Lewandowski, ο οποίος εδώ μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να είναι 92 rating. Πιστεύω στο FIFA δεν υπάρχει άλλη κάρτα που είναι, που είναι 92 rating plus. Νομίζω μόνο ο Neymar, ο Ronaldo και ο Messi είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω έχει βγει άλλη 92 συν. Ο Ramos δεν νομίζω. Αυτές οι τρεις είναι τα τελευταία χρόνια, από το FIFA 18 και μετά ή το 17. Ramos, Messi και Ronaldo. Οπότε πιστεύω εγώ το Lewandowski τον έκανα 92 rating. Πήρε το Champions League, το κύπελο, το πρωτάθλημα, το χρυσό παπούτσι, μπορεί για φάπερνε για τη χρυσή μπάλα αν δεν ακυρώνονταν. Οπότε πιστεύω 92 θα το άξιζε, πάνω 91 σίγουρα. Οπότε 92 θα βάζα στο Lewandowski. Οπότε παιδιά αυτό ήταν το βίντεο, κάντε όλοι ένα like, ένα subscribe. Πείτε μου αν συμφωνείτε με τις προβλέψεις που έκανα. Οπότε τα λέμε με διπλό βίντεο, με rewards, όπως είπα καθημερινά βίντεο, χτες δεν έκανα αλλά θα κάνω διπλό σήμερα. Οπότε ένα like, ένα sub, πείτε μου αν συμφωνείτε στα comments και τα λέμε. Γεια σας.